Ποια ήταν λοιπόν, κυρία μου, η εικόνα που παρουσίασαν οι δύο αρχηγοί στο debate? Ο Μεν Καραμαλής ήταν έτσι. Για βάλαμε λίγο να τον πω. Εμείς πιστεύουμε ναι. ότι αφού έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής οι συνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία και κοινωνία να μην είναι τόσο ρευστές όσο αλλού. Και αυτό είναι αποτέλεσμα σημαντικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλίων. Χέστε να φάσει. Χέστε τώρα, κάτσε να φάσει εγώ. Έλα, βρε, Κώστα. Κωστάκι. Για να στηριχθούν. Έλα, Κώστα μου, σου λέω. Έλα, Κώστα μου, άστο τώρα, σου λέω τώρα. Χέστε τα λόγια τα πολλά. Πάρε μια μακαρονάδα, το τελειώνω. Έλα. Βρε, Κώστα μου. Τι να κάνω, θέλω. Τι να κάνω. Θε ένα σάντο πρόχειρο. Ότι τώρα είναι η ώρα. Με τοπικά να χτυπηθούμε με τις βαθιές διαφορετικές αναμνήμες και παθογένειες που υπάρχουν εδώ. Φέρε μου τον Γιώργο, τον Γιώργο φέρε μου. Να δεις τι ευγενικό παιδί ο Γιώργος. Έλα μας, Γιώργο. Το δίλημα είναι ή από τη μια μεριά θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα παγώσει και θα γονατίσει τη μέση ελληνική οικογένεια με τα μέτρα τα οποία προτείνει. Ή μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να δώσει ξανά ελπίδα και οικονομική ευμάρεια για τον τόπο. Και τα λεφτά δεν λείπουν. Όχι, λείπουν. Διότι. Περισσεύουν κιόλας. Εγώ θα ρωτήσω ευθέως τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Ρώτα. Χρέωσε τη χώρα ναι. 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 6 χρόνια. Μπράβο. Από 160 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος πήγαμε στα 200. 160 εκατομμύρια χρέος αφήσατε εσείς με 20 χρόνια διακυβέρνηση. 160 δις με 20 χρόνια. Μέσα 20 χρόνια δεν προλάβατε να μειώσετε το χρέος με 160. Το λες και καμαρώνεις. Αφήστε μόνο 160. Τι λίγα που μας άφησες. Είσαι με τα καλά σου. 160 μετά από 20 χρόνια παλάβωσες. Και με 100 κοινοτικά κονδύλια. Το έχουμε χάσει λοιπόν. Τι βλέπουμε λοιπόν σε αυτά τα δύο βίντεο. Φύγε τώρα να μιλήσω λίγο, φύγε Γιώργο. Θέλει να μπει στην εξουσία. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Παιδιά, δεν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, παιδιά. Θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ. Διαδώστε μου το λόγο και σε μένα. Δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς στα κανάλια. Δεν είναι Mega Channel εδώ. Εδώ είναι Alpha Channel, θα μιλήσω κι εγώ. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο, ο Καραμαλής κάνει κινήσεις συμπίεσης. Εδώ μας πιέζει εδώ. Θα κάνω έτσι, θα πάω κτόνια από εδώ, τα χώνια από εκεί, όλα έτσι. Ο Γιώργος είναι πιο παραχωρητικός, είναι όλα έτσι. Χαμογελαστός, σου φρώνει και τα μάτια να κάνει σοβαρό. Ότι είναι υπεύθυνος όταν του κάνει υπεύθυνος, ότι είσαι κάνει τέτοια. Ενώ ο Καραμαλής έχει δημό. Έτσι. Ο Παπανδρέου ήταν πάρα πολύ καλός στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαβασμένος, πώς να το πω, τις ήξερε τις ερωτήσεις όλες. Προφανώς, στο σημείο, βέβαια, εκείνο εκεί που έχασε το debate τα λόγια, εκεί ήταν το ρεσιτάλ το μεγάλο. Την βούλησή του πραγματικά να βάλει τάξη σε μερικά θέματα για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά το κράτος, την αξιοκρατία κτλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχετε περισσότερο χρόνο. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Είναι 30 δευτερόλεπτα και έχουν μετρηθεί, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Τότε πολύ απλά, δεν είναι ερώτηση αυτό το οποίο. Το ρωτώ. Γιατί δεν ζήτησε, δεν δέχτηκε τη στήριξή μου και δεν τα προχώρησε. Και αν αύριο ως πρωθυπουργός. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας διακόψω. Θα είναι. Το βλέπεις. Έχει μάθει παπαγαλία και ξαφνικά καταραίει όλο το στημένο αυτό του υπεύθυνου και τα χάνει σε λίγη ώρα. Σκέψα τον πέρα τηλέφωνο, του λέγανε ήμια τώρα θα πάθει αυτό. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτή την ώρα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι μακριά από μας δύο ώρα. Ενώ δηλαδή, εδώ δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει το σύστημα. Βέβαια, αν έρθει ο Γιώργος, σας το λέω, η σάτυρα θα ανοίξει σαμπάνιες, έτσι. Εμένα δηλαδή, χαρά μου είναι έτσι να πω την αμαρτία μου. Διότι θα έχω εγώ να παίζω τέτοια, δώσε εδώ να παίξω. Δώσε να παίξω. Των χρημάτων του ελληνικού εργαζόμενου και του ασφαλισμένου. Μάλιστα, είχα την ευκαιρία και έχω την ευκαιρία με πολλούς διεθνείς προσωπικότητες. Πρέπει πάση Θεού να το προστατεύσουν. Θέτοντας την κόκκινη γραμμή, την σύνθετη ονομασία για πάση χρήση, και τη δύναμη ισχύως διαπραγμάτευσης, αντί να δει πώς θα αναπτυχθεί η ανάπτυξη, θα αναπτυχθεί η οικονομία μας. Να έχουμε θέση στον κόσμο, θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Μηδέν στο πηλίκιο. Άρπαξε και το πηλίκιο του φαντάρο με στο πανικό. Μηδένει στο πηλίκιο. Έχουμε να δούμε, έχουμε να ακούσουμε. Αχ, σόλες μου. Και έτσι λοιπόν ο Παπανδρέου, το χελωνάκι της ιστορίας,
Φαίνεται ότι η Κυριακή θα νικήσει το λαγό. Επιβεβαιώνοντας το μύθο του Εσώπου, γιατί ο λαγός είχε τη σιγουριά της ταχύτητας. Γιατί ο λαγός υποτίμησε τη χελώνα. Το χελωνάκι όμως ξέρει τις αδυναμίες του και την ώρα που ξεκουράζει το λαγός περπατάει. Γι' αυτό και ακούσαμε το λαχάνισμα. Στην πρώτη ανακοίνωση μετά την προηγούμενη εκλογών. Δεν τη χελώνα. Ήδη κοντά το τέρμα. Αλλά κυρία μου, σημασία έχει όχι τι λες, αλλά πώς το λες. Λέει ο Καραμανής, παγώνος μες στο σκάτσαρε, μάγκα. Χαλάρωσε. Σωστήθηκα. Πώς αμέσως παίρνεις πρωτοβουλίες. Λέει ο Γιώργος, σε παγώνω τους μισθούς. Και σου δίνει αυξήσεις πάνω από το όριο του πληθωρισμού. Δηλαδή μιλάμε, θα πάρουμε 100-150 ευρώ το χρόνο. Αλλά είναι σαν να σου λέει ένας, δεν θα σε επιδείξω. Και σου λέω, να σε επιδάω. Όταν πάει σε επιδείξεις, βεβαίως, την έχει έναν πόντο. Οπότε τι να πεις, περίμενα μεγαλώσει ξανά, έλα. Δες βάλ τον πόντο τώρα να πορευτούμε. Και αργότερα βλέπουμε. Κατάλαβες. Είναι λοιπόν, κυρία μου, πώς θα πεις το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα λένε και οι δύο. Δεν θα δώσει κανένας αυξήσεις. Όποιος και να βγει. Θα προσέξουν και λίγο τον Ηρακλή, γιατί τον έχουν πετάξει στο καλάθι τον Αχρήστο. Τελείωσε. Μάλιστα. Αυτό είναι το μια ιστορική ομάδα. Τελείωσε. Αυτή έχει τον καημό της. Να προσέξουν τον Ηρακλή. Το αποτέλεσμα των εκλογών, κυρία μου, θα το καθορίσει η σκέψη, η ιδέα αυτής της γυναίκας. Πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ. Όποιος και να είναι, φαντάζομαι ότι τίποτα πια δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η χώρα έτσι όπως είναι. Είστε απογοητευμένοι από τα δύο μεγάλα κόμματα, Από, γιατί τα άλλα μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν φαντάζομαι πια ότι μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Θα μου πεις που πάμε, με αυτόματο πιλότο. Νομίζω ότι η Ελλάδα επιζεί. Με το ψηφίσατε. Φυσικά. Πιστέψτε με, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα θα ψηφίσω. Άσχετα τι λέω. Αλλά πια μόνο με αυτόματο πιλότο θα επιζήσουμε, νομίζω. Αυτή είναι η σκέψη του μέσου Έλληνα. Ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Έλληνας μέσα του. Ασόψε τι ανάγκη. Ασόψε τι ανάγκη. Υπάρχουν πολλοί που είναι αναγκασμένοι να ελπίζουν στον Γιώργο και υπάρχουν πολλοί που είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τον Καραμαλή γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση δεν πάει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει θα τα βρουν αυτή, κυρία μου, μη στεναχωριέσαι. Σωστά, λάθος εκεί τον βάλαμε. Ή το Πασό πού τον βάζει. Στο ίδιο μέρος, μη στεναχωριέσαι. Δεν θα αλλάξουμε, έχουμε στηθεί, είμαστε έτοιμοι είτε για τον έναν είτε για τον άλλον. Δεν υπάρχει θέμα, εμείς δεν θα αλλάξουμε στάση εμείς. Τον Καραμαλή, κυρία μου, τον φάγανε κάτι τέτοια. Πάμε να το δούμε. Εδώ είμαστε, κυρία μου, δώστε μουσική! Αρσατηριώτες! Πέρασε το πρώτο μου άγχος. Επανέρχομαι σε λίγο αμέσως. Ξεκινάμε, δώσε κόσμο! Άσε με μένα! Έλα! Πάει το πρώτο άγχος! Αρσατηρί, επανέρχομαι! Είχα πάει τσαρδιά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην άκρο θαλασσιά, ξαφνικά στο πλάι.